Η κακοκαιρία Διομήδης που δοκιμάζει τις τελευταίες ώρες πολλές περιοχές της χώρας με μεγάλα ύψη βροχής και χιονοπτώσεις που προκαλούν σωρία προβλημάτων, δείχνει πλέον τα δόντια της και στην Κρήτη. Οι βροχοπτώσεις που κατά τόπους ήταν καταρακτώδεις δίνουν πλέον τη σκυτάλη στην επέλαση του χιονιά που από απόψε το βράδυ αναμένεται με ένταση όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε πιο χαμηλά επίπεδα του νησιού. Το χιόνι θα ξεκινήσει το βράδυ της Τετάρτης προς τα ξημερώματα της Πέμπτης και εκεί πλέον κορυφώνει το σύστημα γιατί θα έχει κατεβάσει την πλέον ψυχρή μάζα με αποτέλεσμα να δούμε το χιόνι να γίνεται πιο σημαντικό σαν καιρικό φαινόμενο μιας και θα το δούμε να κατέρχεται από τα υψηλά των ορεινών όγκων να κατέρχεται και χαμηλότερα. Το πρώτο φως της αυριανής ημέρας αναμένεται να βρει την ορεινή και η ημιορεινή Κρήτη στα λευκά και το φαινόμενο να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Εκτιμάται με βάση τα προγνωστικά μοντέλα πως μέχρι αύριο το βράδυ οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν με ένταση σε όλο το νησί, ενώ κυρίως στα ανατολικά ηπιότερα θα έχουν διάρκεια μέχρι και το πρωί της Παρασκευής. Την Πέμπτη το απόγευμα έχουμε μία ένταση, αλλά στις χιονοπτώσεις ως επιτοπλίστων είναι το τελευταίο, θα λέγαμε, τελευταία έκφραση έτσι λίγο έντασης των καιρικών φαινομένων την Πέμπτη το απόγευμα προς το βράδυ κάπου και στη συνέχεια θα περάσουμε στην Παρασκευή όπου επειδή εξασθενούν πλέον οι άνεμοι από την Πέμπτη το απόγευμα προς το βράδυ αρχίζουν και εξασθενούν οι άνεμοι. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να σταματήσει ή να αρχίσει να υποτονεί τα καιρικά φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά θα τα δούμε να διατηρούνται και την Παρασκευή το πρωί. Ο Διομήδης καταφθάνει στην Κρήτη και ο υδράργυρος κατρακυλά φέρνοντας τσουχτερό κρύο. Είναι ενδεικτικό πως κυρίως στις πρωινές ώρες τα ορεινά η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 0 βαθμούς, ενώ και στις παράκτιες περιοχές θα κινηθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ίσως λίγο χιόνι, αλλά λιγότερο πλέον και σαν ποσότητα. Λίγες βροχές θα είναι τα τελευταία δείγματα αυτής της κακοκαιρίας. Από το μεσημέρι της Παρασκευής το κύμα κακοκαιρίας θα ανήκει πλέον στο παρελθόν, ενώ ακόμη πιο αισθητή θα είναι η βελτίωση στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.